Καλησπέρα σε όλους τους αγγλίδες και φίλους του γηπέδου. Τρίτη σήμερα και οι εργασίες στη Νέα Φιλαδέλφια συνεχίζονται και για το γήπεδο και για την υπογειοποίηση. Να πούμε αρχικά ότι έχει στηθεί όλη η σκαλωσιά για κάτω από την Καμάρα για την τοποθέτηση της Τζαμαρίας στο κτίριο των μουσείων. Ενώ σήμερα έχουμε και εργασίες για τη διαμόρφωση της μεγάλης πλατείας πάνω από αυτό το μεγάλο κομμάτι της υπογειοποίησης. Βλέπουμε εδώ το Grater, ενώ αυτή τη στιγμή δουλεύει το Bulldozer του Bobcat. Έχουν φέρει αρκετό χώμα για να έρθουν στα ίσια όλα τα επίπεδα της όλα τα επίπεδα τέλος πάντων της πεζοδρομίου. Είμαι λίγο βουκωμένος σήμερα, κρυωμένος, γι' αυτό ίσως με ακούτε κάπως. Λοιπόν, βλέπουμε και την στη νότια πλευρά, νοτιοδυτική, ότι σήμερα τοποθετούν πάνελ έταλπων κανονικά, παρά το κρύο και το ψηλόβροχο, το χιονό νερό που ρίχνει. Πιστεύω μέχρι το τέλος της εβδομάδας θα έχει ντυθεί όλο αυτό το κομμάτι, θα βγάλουν και τα καλύματα και όλη η δυτική πλευρά θα έχει πάρει την τελική της μορφή. Κάτω από την υπογειοποίηση δεν υπάρχει κάποια εργασία, δεν έχει μείνει και κάτι ουσιαστικά, πέρα από την τελευταία στρώση ασφάλτου που θα γίνει στο τέλος. Ούτε εδώ η πεζοδιάβαση έχει αλλάξει κάτι σε σχέση με τα μετά που τοποθέτησαν, πέρασαν τις γραμμές για το δημόσιο φωτισμό. Εδώ η αεραστεχνική με τη σημαία των 100 χρόνων από την Μικρασιατική καταστροφή. Εδώ δεν έχει αλλάξει κάτι. Είπαμε ότι έχει δημιουργηθεί η βάση για το περίπτερο. Θα στιμωχτούμε εδώ, το στιμώξουν εδώ. Η κολόνα αυτή θα πρέπει να μετακινηθεί για να συνεχίσουν και οι εργασίες. Θα πάει λίγο πιο κάτω σε ένα κόκκινο σημάδι που έχουμε δείξει και παλιότερα. Προχωράμε προς τα βόρεια. Στη βόρεια πλευρά δεν έχει αλλάξει κάτι. Και πως να αλλάξει άλλωστε, αφού είπαμε ότι για οποιαδήποτε εργασία που μπορεί να γίνει εξωτερικά ώστε να τοποθετηθούν και σκαλωσίες κλπ. Πρέπει να διαμορφωθεί και ο χώρος εδώ κάτω να ισιώσει. Οπότε μέχρι να γίνει αυτό δεν μπορούμε να κάνουμε και τίποτα άλλο, τουλάχιστον εξωτερικά. Εσωτερικά κάτι μπορεί να γίνει. Να πούμε ότι βλέπουμε και τα δέντρα αριθμημένα μάλλον. Είναι τα δέντρα όπου θα κοπούν ώστε να δημιουργηθούν οι αναβαθμοί. Όπως είπαμε ότι πάνω στους αναβαθμούς θα υπάρχουν άλλου τύπου δέντρα με μικρότερη
μάλλον μεγαλύτερη αντοχή σε πυρκαγιά, δηλαδή δεν είναι σαν το πέφκο, δεν θα μεταδίδει τόσο εύκολα η φωτιά όπως γίνεται με το πέφκο, αλλά και θάμνους. Ψηλά στην Πατριά Κωνσταντίνου, όπως δείξαμε και χθες, έχουν διαμορφωθεί όλα τα οι νησίδες, ας πούμε, και τα πεζόδρομα που θα πρέπει να φτιάξει η Ιντρακάτ. Όλος ο δρόμος πρέπει να παραδοθεί μέχρι το τέλος Μαρτίου, να γίνει ασφαλτόστρωση από το Μετζινάδικο μέχρι και το Φανάρι στην Δεκελίας. Εδώ είναι ο πεζόδρομος όπου χθες είχαν ρίξει άμμο θαλάσσης. Έχει σε μερικά σημεία, σε άλλα σημεία έχει φύγει. Λογικά θα το ξεπλύνουν με κάποιο τρόπο κάποια στιγμή. Δεν θα μείνει έτσι. Όπως είπαμε, πρέπει να παραδοθεί μέχρι το τέλος Μαρτίου η υπογειοποίηση. Είναι ανάγκη δηλαδή τουλάχιστον ο δρόμος να παραδοθεί, διότι λόγω του μεγάλου προβλήματος του κυκλοφοριακού που υπάρχει στη Φιλαδέλφεια εδώ και 1,5 περίπου χρόνο από τότε που έχει κλείσει. Έχουν έρθει και οι κολόνες για το φωτισμό. Κάποια στιγμή θα μπουν και τα κάγκελα που θα χωρίζουν το άλσος με τον πεζόδρομο. Νοτιοανατολικά, στη γωνία εδώ βλέπουμε το Greater να δουλεύει αυτή τη στιγμή. Εδώ με το μαγκανοπήγαδο αναμένουμε εξελίξεις ώστε να δημιουργηθεί ο αγωγός που θα οδηγεί όλα τα νερά στο ποτάμι. Χθες είδαμε που σκάψανε για να περάσουν γραμμές δημόσιου φωτισμού και σήμερα έχουν κλείσει. Έχουν τοποθετήσει τα κουτιά και τις βάσεις για τις κολόνες του φωτισμού και κάποια καλώδια. Και σιγά σιγά θα αρχίσουν να φτιάχνουν και τον πεζόδρομο και μπροστά στη μεγάλη πλατεία, καθώς περιμένουμε και τη βάση του αετού, έτσι, του Σιδερένιου. Λοιπόν, εσωτερικά να πούμε ότι οφείλω και μια συγγνώμη για χθες για την παραπληροφόρηση, καθώς και εγώ παραπληροφορήθηκα ή έπεσα θύμα φάσας, εξαρτάται πως το θέλετε. Αυτά τα πλαίσια είναι για τοποθέτηση ηχείων, διαφόρων ειδών ηχείων, 182 σε ένα αριθμό όπως με πληροφόρησε ο καλός ο φίλος, καθώς επίσης πιθανόν είναι να τοποθετηθούν και διάφορα φωτορυθμικά, διάφοροι προβολής, κανόνια λέιζερ, όπου χρειάζονται για κάποια γραφικά που μπορεί να χρειαστούν σε διάφορες εκδηλώσεις του γηπέδου. Να πούμε επίσης ότι η τοποθέτηση των VIP θέσεων συνεχίζεται κανονικά. Εργάτες βλέπω σε όλες τις γέφυρες ή αλλιώς γραδελάδες, όπως είναι σωστή ονομασία. Βλέπουμε τα πλαίσια που έχουν μπει. Εργασίες γίνονται και μπροστά από τις σουίτες και το VIP εστιατόριο εδώ. Βάφουν κάτω το πάτωμα.
Οπότε προχωράμε να δούμε προς τα έξω, να δούμε και τα ανατολικά. Ανατολικά βλέπουμε ότι έχει ξεκινήσει να περνιέται αυτό το μπετόν στο αριστερό πι της ανατολικής πλευράς. Εργασίες γίνεται και εσωτερικά μέσα στις σουίτες, στο γήπεδο, μέσα στους διαδρόμους. Ακούγεται και μουσική. Επίσης στο δεξιό πι δεν έχει γίνει κάτι καινούργια από χθες. Να πούμε ότι τοποθετούσαν κάποιες γωνίες. Έχει μια ειδική ονομασία, το έχει αναφέρει ο Βίρονα στο βιντεάκι του χθες, δεν θυμάμαι πως λέγεται. Εν πάση περιπτώσει, αυτά από το γήπεδο της ΑΕΚ. Αύριο παίζουμε με τον ΠΑΟΚ στο επαναληπτικό. Μόνο νίκη θέλουμε και πρόκριση. Να είμαστε σοβαροί και συγκεντρωμένοι ιδιαίτερα στην άμυνα. Αυτά. Παίρνουμε κάρτα φιλάθλου, εννοείται. Έχει κολλήσει το νούμερο, δεν ξέρω γιατί. Δεν είμαστε τόσο λίγοι, 27.000. Εντάξει, μικρό το νούμερο. Πρέπει να πάρουμε όλοι. 10 ευρώ κοστίζει, δεν κοστίζει μια περιουσία. Αυτά από το γήπεδο της ΑΕΚ. Ραντεβού στις επόμενες εργασίες, αύριο μεθαύριο ίσως. Και μόνο ΑΕΚ.